Ω Θεέ μου, έχω εθιστεί στις κονσόλες. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα παιχνίδι για το PS3. Αυτό είναι το Dynasty Warriors 7. Από ό,τι καταλαβαίνετε, υπάρχουν διάφορα παιχνίδια πίσω από το Dynasty Warriors, ή πριν τουλάχιστον από το συγκεκριμένο, το οποίο θα δούμε σήμερα. Για να πω μερικά πράγματα, είναι developed από την Omega Force, publisher είναι η Koei, είναι για το PS3, για το Xbox 360, αν και το συγκεκριμένο review που κάνουμε τώρα είναι για το PS3. Βγήκε τον Απρίλιο του 2011, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είχα δει και παλιότερα κάποια στιγμή, όταν είχε γίνει πρώτο, τέλος πάντων, released κάποια βιντεάκια του το 2010, και ήμουν σε φάση ωραία, εντάξει, πάλι ασιάτικες, τέλος πάντων, βλακίες. Ναι, είμαι ένας από τους τύπους που μπερδεύει τους Ιαπωνέζους με τους Κινέζους, και αυτό δεν είναι καθόλου καλό για εμένα. Πάμε κατευθείαν μέσα στο παιχνίδι. Υπάρχουν καταρχάς, να σας δείξω κάποια modes. Υπάρχει story mode, conquer mode και το tutorial, το οποίο, να πω την αλήθεια, είναι ένα από τα πιο καλοφτιαγμένα tutorial στα οποία έχω παίξει ποτέ. Ενώ δεν είμαι καθόλου καλός με τον κονσολάδικο χειρισμό, δεν είμαι καθόλου καλός γενικά με την σειρά Dynasty Warriors, το συγκεκριμένο tutorial και ο τρόπος, τέλος πάντων, τον οποίο έδινε και ο Θεέ μου θα φορτώσει τώρα. Δεν σκοπεύω να το κάνω αυτό. Anyways, είναι με τέτοιο τρόπο δοσμένα τα πράγματα που σου επιτρέπουν, τέλος πάντων, να ξεκινήσεις αυτό το παιχνίδι μην έχοντας καθόλου ιδέα τι πρέπει να κάνεις. Ναι, αυτό εδώ πέρα το πέρασα γιατί δεν έχω ιδέα γιατί. Και μπορείς κατευθείαν ουσιαστικά να ξεκινήσεις να μπεις στο παιχνίδι. Θα ξεκινήσω κατευθείαν από το story mode. Από ό,τι μου λένε οι πληροφορίες, τέλος πάντων, λέγε με Wikipedia, το συγκεκριμένο παιχνίδι βασίζεται πάνω σε ένα novel, βιβλίο, τέλος πάντων, που αφορά τα τρία βασίλεια. Αν και στο Dynasty Warriors 7 έχει προσθεθεί άλλο ένα βασίλειο. Και μπορείτε, τέλος πάντων, να παίξετε με οποιοδήποτε. Με αυτόν είχα παίξει, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω με αυτό το βασίλειο είχα παίξει. Okay, ας ξεκινήσουμε από τον Γου. Γεια σου, Γου. Πώς πάντα, κεφιά. Begin the story of Wu Anyu. Μάλιστα. Normal. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που παίζει αυτό το παιχνίδι. Είναι, σαν χειρισμός είναι καταπληκτικός. Θα σας πω και αργότερα για ποιον λόγο το θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερου χειρισμού, τόσο μόνο παιχνίδια που μπορείτε να παίξετε. Ωραία. Brother, remind me again why we have to get involved in this war. If we don't fight, the war will spread to our lands. To keep our people safe, we have to destroy the conflict at its root. But there's more to it than that. We're helping out the Imperial Army here. And the palace will soon realize just what we can do. Isn't that right? I have no need for glory. All I wish to do is stamp out the sparks of conflict. Nothing more. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, the yellow turbans stand in our way. We must begin by cutting them down. Take care, my children. Να πω την αλήθεια, δεν είχα παίξει με αυτή την φυλή. Κάθε φυλή έχει τους δικούς της χαρακτήρες που μπορείτε κάλλιστα. Οπα, πώς το καταφέρω αυτό. Μάλιστα. Δεν έπρεπε να βγω εκεί πέρα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι action. Αν και κρύβει μερικά, τέλος πάντων, μερικές πίθες strategy εκεί πέρα μέσα. Όχι ιδιαίτερα όμως, μην φανταστείτε φάση Starcraft ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για κάτι το οποίο είναι πολύ normal. Και μπορείς να σταματήσεις με κλωτσάς. Θα το εκτιμούσα. Okay. Γεια σου, μικρή γάτα. Πώς σηκώνουμε τη μικρή γάτα? Κατά πάσα πιθανότητα δεν τη σηκώνουμε. Έτσι. You galvanize us all. Έλα εδώ. Ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να το παίξει, λοιπόν. Ο χειρισμός, ξεκινάμε από εκεί. Είναι πάρα πολύ πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ. Έχει πολύ καλό flow. Σκρόνι, ο τύπος με την πέρτα σκρόνι, μάλιστα.
Λοιπόν, υπάρχουν slow attacks, heavy attacks. Μπορείτε να αλλάζετε όπλα ενδιάμεσα στη μάχη. Το κάθε όπλο έχει εντελώς δικό του flavor και πραγματικά νιώθετε ότι έχει διαφορετικό impact. Αν και όλα από ό,τι καταλαβαίνετε κόβουν κομμάτια. Αν σταματήσουν οι αντίπαλοι αυτή τη στιγμή να κάνουν κάτι άλλο από αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή. Okay. Υπάρχει πάρα πολύ βάθος στο συγκεκριμένο gameplay και στο χειρισμό του καθενός. Υπάρχουν βασικά το παιχνίδι, να πω την αλήθεια, μου θυμίζει το Street Fighter όσον αφορά τις κινήσεις και τα λοιπά και τα combos που μπορείς να κάνεις unleash. Και γιατί κάθομαι εδώ πέρα και πολεμάω με μονωμένους αντιπάλους, στη στιγμή μπορώ να πάω εδώ πέρα. Για άλλο το μικρό άλογο. Ναι, μπορείτε να καβαλήσετε στο συγκεκριμένο παιχνίδι ή να πηδήξετε πάνω από το άλογο σας. Okay. Ήθελα να πηδήξω το άλογο αυτή τη στιγμή και όχι εγώ. Ας αλλάξουμε και όπλο. Κάτανα for the win. Μήπως προσπέρασα τους αντιπάλους μου. Ναι. Κάθε φατρία στο συγκεκριμένο παιχνίδι έχει κάποιους παίχτες. Ο καθένας παίχτες από αυτούς μπορείτε να παίξετε κατά τη διάρκεια του campaign. Έχει εντελώς διαφορετικό feeling από τους υπόλοιπους. Αυτό που δεν μου άρεσε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά όχι όσο τα περισσότερα τέλος πάντων action games τα οποία υπάρχουν εκεί πέρα έξω, είναι η κάμερα. Το μόνο της πρόβλημα το οποίο βρήκα, καταρχάς οι αντίπαλοι και οι συμπολεμιστές τέλος πάντων είναι με εντελώς διαφορετικό χρώμα. Κάτι που είναι αρκετά ενδιαφέρον και καλό όψη design. Υπάρχουν και κάποιες τέλειες από πάνω τους. Είναι squad based από ό,τι βλέπετε, σημαίνει ότι ουσιαστικά μπορείτε... Μπορείς να σταματήσεις να τρέχεις. Οκ. Okay. Καλά, συνέχισε να τρέχεις, ωραία. Κάπου εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι, το βλέπω στο minimap. Όχι, αυτή είναι δική μου. Από ό,τι βλέπετε, friendly fire δεν υπάρχει. Και ας φωνάξω λίγο το άλογο μου. Looky look style. Γεια σου, άλογο. Πήρα πάνω στο άλογο. Το συγκεκριμένο είναι η μόνη παραφωνία που υπάρχει πάνω στο χειρισμό είναι ότι ποτέ δεν καταφέρεις να ανέβεις πάνω στο άλογο και απλά χοροπηδάς γύρω του. Υπάρχει mounted combat προφανώς από ό,τι βλέπετε. Η μουσικούλα τα σπάει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μου αρέσει να ακούω. Ναι, ναι, ναι. You will class me like all the others. Αυτό που βλέπετε είναι το special move. Υπάρχει μια μπάρα κάτω από το όνομα του Σαν Ιαν. Είμαι πολύ καλός. Πήγε. Υπάρχει μπλοκ, αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν το χρησιμοποιώ καθόλου για να πω το λόγο ότι σε περίπτωση που ο αντίπαλος είναι από πίσω σου, όπως καλή ώρα τώρα, δεν πρόκειται να τον μπλοκάρεις ποτέ έτσι κι αλλιώς. Οπότε προτιμώ απλά να βαράω σαν να μην υπάρχει αύριο. Όχι. Ανέβα. Λοιπόν, και αυτές είναι οι special attacks, όπως αυτή. Όχι, όπως αυτή. Έτσι, Fear the Tiger. Υπάρχουν items σαν αυτό εδώ πέρα, μπορούν να σπαστούν. Αν με άφηνε το παιχνίδι. Αλλά δεν με άφησε. Μπορείτε να τα σπάσετε και να πάρετε μέσα items τα οποία σας δίνουν health, σας δίνουν speed, μπορούν να σας δίνουν armor. And caused the people to suffer greatly. In this time of uncertainty, the people found themselves yearning for change. Zhong Zhao, the leader of a religious sect known as the Way of Peace, fanned the flames of rebellion and formed an army. This uprising would later come to be known as the Yellow Turban Rebellion. The threat of the Yellow Turbans loomed like a dark cloud over the Han. Sensing their impending doom, the Imperial Court raised the call for troops across the land. Among those who answered, there was one man who lamented the chaos with a heavy heart. The man known as the Tiger of Jiangdong. Together with his family, he dedicated himself to driving back the tides of war. For he prayed that an era of peace could be born of this time of chaos. Εντάξει, κλασικές Ιαπωνέζικες, Κορεάτικες, Κινέζικες βλακίες. Ναι, ξέρω ότι αυτά δεν πρέπει να τα μπερδεύω. Όλα αυτά τα μπερδεύω. Λοιπόν,
Μπορείς να μιλήσεις στον κάθε χαρακτήρα. What is it, father? Nothing. Ωραία. Έτσι. Η μουσικούλα για άλλη μια φορά τα σπάει. Die. Πραγματικά δεν έχω περάσει τόσο καλά σε άλλο παιχνίδι έτσι. Ω Θεέ μου! Ένας τύπος με μια άγκυρα πραγματικά έχει έναν τύπο που έχει μια άγκυρα στην πλάτη, δηλαδή. Πόσο πιο επικό μπορεί να είναι ένα παιχνίδι. Δηλαδή νομίζω ότι ο Κρέιτος αυτή τη στιγμή αρχίζει και τρέμει καρέκλα το επίσης. Δεν το εκτιμώ να με βαράνε από πίσω. Ωραία, λοιπόν, υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται μοράλ σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, ναι, φύγετε, φύγετε, φύγετε. Οκ, κάτσε να υπάρχουν κι άλλες κόκκινες τελίτσες. Γεια σας, κόκκινες τελίτσες. Οπα. Οι! Ελένα, Ελένα. Καλά, κάτσε. Έτσι. 7.000 κόσμος πεθάνε από αυτή τη τυχαία κίνηση. Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε και αυτό το πόσο. Ωραία. Μούσου restored. Λοιπόν, τα μούσου είναι τα special moves τα οποία ουσιαστικά αυτή τη στιγμή λαμπυρίζουν κάτω από τον... περίεργα γαμάτο χαρακτήρα μου. Το μίσου είναι αυτό που κάνει τη special attack. Αυτό που έχει πάρα πολύ βάθος στο gameplay με ποια άποψη. Οτιδήποτε κάνετε τέλος πάντων. Οποιαδήποτε στοιχεία heavy attacks, light attacks, μίσου ταυτόχρονα σας δίνουν ένα εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα. Ναι, ναι, ναι. Και αστόχησα να χτυπήσω τον τύπο με το μεγάλο... με τη μεγάλη μπάλα καταστροφής. Ωραία. Αυτό που δεν μου άρεσε όπως είπα στην κάμερα είναι ότι εξαφανίζονται οι χαρακτήρες σε περίπτωση που είναι από πίσω. Ο τύπος δίπλα μου γιατί κάθεται και δείχνει cool. Θέλουμε λίγο μίσου, έλα, λίγο μίσου εδώ και τώρα. Λοιπόν, παίρνετε ναι, 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 ναι. Ας πάμε στους υπόλοιπους. Φαγάκι. Φαγάκι για να δούμε μια στιγμή τα special attacks. Λοιπόν, η εξατάκ του είναι τετραγωνάκι, τετραγωνάκι. Okay, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει το equip weapon στο οποίο ουσιαστικά σας δίνει, μπορείτε να πάρετε κάποια seals τα οποία κάνετε κάτι τη διάρκεια της μάχης. Από ό,τι βλέπετε έχει μαξάρει το defense up και των δύο σπαθιών μου και των δύο βασικά όπλων μου. Και για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε την EX attack. Okay. Το body count που υπάρχει μου αρέσει πάρα πολύ, είναι αρκετά ικανοποιητικό, δηλαδή το να βλέπεις ότι... Γεια σου τύπε, πού πας εσύ. Οκ, ας πάρουμε καλύγο health. Έχεις health, ναι. Μια στιγμή, γιατί εχθροί παντού, ω, εχθροί παντού. Υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται μοράλ, όπως έλεγα. Το οποίο στα παλιότερα Dynasty Warriors σας το έδειχνε. Εδώ πέρα δεν σας το δείχνει, σας δείχνει μόνο σε περίπτωση που είσαστε πάρα πολύ καλά ή πάρα πολύ άσχημα και φαίνεται και στις εκφράσεις των χαρακτήρων. Και ας αλλάξουμε για κανένα όπλο, βράδερφε. Η μεγάλη ποτσεριά είναι μεγάλη. Αυτό που μου αρέσει είναι το είδος του hack and slash, τέλος πάντων. Δεν είναι απλά βάρα, εντάξει, προφανώς για έναν unskilled player όπως εγώ, ας πούμε, στο Dynasty Warriors μπορεί να φαίνεται έτσι. Παρ' όλα αυτά έχω ξεφύγει μόνος μου και είμαι πολύ μακριά από το στρατό μου. Κάτι το οποίο δεν είναι ποτέ καλό. Από ό,τι βλέπετε υπάρχουν κάποιες μονάδες και κάποιοι αντίπαλοι που πηγαίνουν, όπως βλέπετε εδώ πέρα στο minimap, προς το κάστρο μου. Αυτή είναι δική μου. Όχι, είναι αντίπαλη. Γεια σας, αντίπαλη. Έλα, κάνε το EX attack. Όχι, δεν θέλει. Λοιπόν, ας πάμε λίγο να φάμε τους υπόλοιπους εδώ πέρα. Υπάρχουν κάποια boss, τέλος πάντων, mini boss μέσα στην πίστα, οι οποίοι έχουν και αυτοί δικό τους squad όπως έχω και εγώ. Επίσης, με αυτό το τσεκούρ θέλω να ουρλιάξω Blood for the Blood God για κάποιο λόγο. Γεια σας όλοι εσείς. Die.
παπούτσια. Έχει πολύ καλό flow το combat, πραγματικά είναι από τα καλύτερα τα οποία έχεις συναντήσει σε παιχνίδι γενικότερα. Και έτσι πρέπει να φωνάξω λίγο το άλογο μου. Για να πάμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί βλέπω ότι πηγαίνουν πολύ κοντά στο παλάτι μου και είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει. Επίσης το άλογο μου είναι κάπου εντελώς τυχαία. Μπορώ να το σπαμάρω το άλογο. Να το. Μπορείς να ανέβεις. Πραγματικά όταν έχεις κάνει τόσο καλό χειρισμό, γιατί απλά δεν μπορείς να φτιάξεις ένα καλό χειρισμό για το άλογο σου. Right. Έτσι μα... Επίσης μόλις βρήκα τοίχο, μάλιστα. Το Mounted Combat οφείλω να ομολογήσω ότι δεν μου εμβολεύει ιδιαίτερα, γιατί το άλογο στρίβει περίεργο σαν κανονικό άλογο. Οπότε θα ξανακατεύουμε. Εν τω μεταξύ, τι βουσόι πατέρας τέλος πάντων αυτός. Φαίνεται τα παιδιά τους σε μια τέτοια μάχη. Βέβαια εντάξει, όταν έχεις έναν τύπο ο οποίος έχει μια άγκυρα στην πλάτη του, πραγματικά πιστεύω ότι χρειάζεται κάτι άλλο. Ελένα, Ελένα, ανέβα. Έλα, έλα, έλα. Θέλω μίσου! Μίσου εδώ και τώρα. Πού είναι ο Ζουάν Κέι, Χέι. Οκ, λάθος ερώτηση. Και ας αλλάξουμε λίγο στην κατάνα γιατί... Αυτό είναι, τον αλλάζεις όπλο για να πεθαίνει η αντίπαλή σου. Μίσου, μίσου να κάνουμε κανένα κόμπο, βραδερφέ. Σταμάτα να χτύπα κάτι ενδιαφέρον και συγκεκριμένο. Έτσι, fear the tiger. Ωραία. Τώρα από ό,τι βλέπετε είμαστε σε high spirits, το οποίο σημαίνει ότι είμαστε γαμάτοι. Βέβαια εντάξει, όταν έχεις έναν τύπο που έχει μια άγκυρα στην πλάτη του και την κουβαλάει, πόσο πιο επικός μπορεί να είσαι. Θέλει να έρθει κάποιος αντίπαλος. Ωραία, ευχαριστώ. Νάτος! Νάτος! Right. Βασικά ο χαρακτήρας έχει λίγο επαναλαμβανόμενες εντάξεις από ό,τι καταλάβατε. Αλλά πόσο πιο καλή άταγα μπορεί να έχεις από το Fear the Tiger of Zhong Tong. Λοιπόν... σε αυτό το σημείο του χάρτη αρχίζουν και πέφτουν πέτρες. Οι οποίες από ό,τι καταλαβαίνετε δεν έχει καθόλου πλάκα να τις ρωτήσει Μούρι. Ας πάρουμε εκείνο το... Ωραία, τάξη 30 έτσι. Κάνεις άλλος που θέλεις κάτι. Λοιπόν. Και εγώ έκανα να κάνω τα μισά από όσα ήθελα, τέλος πάντων. Φαντάζομαι ότι μπορούν να τους έχουν, έχω αφήσει το άλογο μου πίσω. Από όλα αυτά έχω ένα χρυσό σπαθί και αντιπάλους που τρέχουν. Ωραία, σας έχω όλους. Όλους! Ή και όχι. Καλό να μην γίνεστε surrounded by opponents. Αλλά από τη φάση που είσαι the tiger of κάτι, πιστεύω ότι το έχετε. Επίσης μόλις πέρασε μια πέτρα από μέσα μου, δεν είχε ιδιαίτερη πλάκα. Γεια σου peasant, πως πάντα κέφια. Καλά έχω πάρει τόσα upgrades που απλά δεν υπάρχει περίπτωση να ακουμπήσει κάποιος. Βιάσε με τις τελευταίες λέξεις. Έχω μίσου, δεν σε φοβάμαι. Μούσου βασικά, όχι μίσου. Ναι, ναι, ναι. Κάνε defense, μάνα μου. Τι εννοείς, most difficult spot. Α, οι πέτρες, Λοιπόν, θα πάμε καλά. Αυτές τις εξωτερώνεις, πηγαίνοντας από δίπλα. Ρε παιδιά, λίγο πιο χαλαρά με τις πέτρες, δηλαδή, για όνομα Θεού. FFS. Και πες μου θα χάσω την πίστα.
Opa. Ωραία. Και μάλλον εδώ πέρα κάπου θα πεθάνω, φρικιαστικά. Απ' την άλλη, όχι από εκεί! Κραπ! Οκ, ίσως και να μου χρειάζεται το defense αυτό το παιχνίδι, after all. Πρέπει να ξαναγεμίσει το μίσο μου. Όχι! Έτσι. Οπ, κι άλλο μίσου, κι άλλο μίσου. Μούσου, μούσου! Έτσι, έτσι, κράτασε τη σημαία. Την κράτησες καλά. Συγχαρητήρια. Γεια σου, αντίπαλε που δεν σε βλέπω, αλλά κατά πάσα πιθανότητα εσύ και μπορώ να σε βαρέσω. The boulders have stopped. Κι άλλο μούσου. Ναι, τον φοβηθήκαμε. Σταμάτα πια. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, μπορούσα να πάω από εδώ. Σε αυτήν την πίστα. Όχι. Για να έχει εδώ πέρα κανένα health, γιατί... Ψωμάκι! Ωραία. Ψωμάκια for the win, τα ψωμάκια δίνουν ζωή. Οκ. Γεια σου, Ζανγκ Μπάο. Ρε το Ζανγκ Μπάο. Αυτές είναι οι κλασικές ανήμε βλακίες, ότι φυσάει πάρα πολύ και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εν τω μεταξύ μου αρέσει την εισαγωγή ότι έχει τέλος πάντων έναν τύπο να κάνει parkour πάνω σε έναν τοίχο. Και φτάνω σε αυτόν τον τοίχο και λέω, ωραία, θα κάνει parkour ο χαρακτήρας μου. Και φτάνω εδώ πέρα και τι συνειδητοποιώ. Πρώτο σκαλί. Δεύτερο σκαλί. Τρίτο σκαλί. Τέταρτο σκαλί. Καταλάβατε. Αχα. 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 Και κεφαλόσκαλο! Δηλαδή, why μου το κάνεις αυτό το παιχνίδι. Γεια σου, Λιούπι! Και μάντεψε, έχω μούσου! Και μην ξανασηκωθείς. Μην ξανασηκωθείς, γιατί δεν μ' αρέσει το όπλο που κρατάς. Τσεκούρα. Το παιχνίδι έχει πολύ καλό flow, έχει πάρα πολύ... Πίδα. Μούσου έχουμε. Όχι, αλλά έχουμε defense. Ωραία, για να σας βρούμε. Ωραία. Η κάμερα μου το χαλάει λίγο, αλλά... Ρε Λιούπι. Ναι. Χιλιάδες φορές. Old man, μάλιστα. Φαντάζομαι εγώ ο πατέρας μου να κάνει ακριβώς τέτοια πράγματα. Μπαμπά, θέλω... Θέλω καλύτερο χαρτζιλίκι. Και αν το βλέπεις να κόβει 519 αντιπάλους. Γεια σας. Α, ένα ψωμάκι κάτω. Θα το πάρουμε μετά αφού φάμε damage. Οπα, Ελένα. Μπορείς να σταματήσεις να τους βαράς λίγο πιο... Έτσι, αυτό ψάχνω. Did I just land? Οπ, να το. Μούσου restore to full. Θέλουμε μούσου. Το μούσου είναι καλό πάντα. Ας πάρουμε και τις μπότες. Τα γραφικά είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και επίσης, πόσο μου αρέσει να το κάνω αυτό. Έτσι. Νομίζω ότι it never gets old. Μπορείτε να παίξετε λίγο πιο στατικά, λίγο πιο σωστά τέλος πάντων, σε αντίθεση με αυτό που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή. Όλο αυτό το παιχνίδι είναι fun. Και έχει ένα... Έτσι.
Έχω να βγάλω το ρούχο από το πλυντήριο. Να κλείσω το θερμοσύμφωνα. Και ο χαρακτήρας μου έχει μόνο μία ατάκα. Why? Why? Έτσι, αυτό θα πει flow of combat. Αυτό θα πει flow of combat, απλά. Και αυτό θα πει μουσου, κι άλλο μουσου. Μπορείς να σταματήσαμε, χτυπάς. Όπα. Τώρα νιώσε σε φάση λίγο Mortal Kombat. Χίγι. Χίγι. Το παιχνίδι μου αρέσουν οι πίστες που είναι μεγάλες. Έχεις, βασικά είναι, δεν το λες sandbox αυτό, το λες προφανώς scripted γενικότερα, αλλά it's so good, απλά δεν έχω λόγια. Χίγι. Θα με προστατέψει κανείς? Πήχε ο μεγάλος τύπος με την άγκυρα στην πλάτη. Ναι, ναι, για έλα. Πάω στιγμα ότι από εκεί πέρα πίσω υπάρχουν αντίπαλοι, απλά δεν τους βλέπω. Α, δεν έχει καμία σημασία. He-Man! Θα την ειδοποιήσουμε το He-Man! He-Man, ταν ταν ταρανανανα, He-Man. Οκ. Νάτος! Νάτος ο τύπος με τη μεγάλη άγκυρα! Ας πάμε τα ποντάκια. Ρε το Stan. Would you kindly stop that? Ναι, και μόλις κάνω... Καθάρισα αυτό το τείχο με επιτυχία. Το γρατζούνισα. Και ρε οπωσδήποτε να βρούμε κανένα ψωμάκι να γεμίσουμε την υγεία μας, γιατί η επόμενη μάχη σίγουρα δεν είναι εύκολη. Οκ. Retreat, παπουτσάκια. Retreat! Μην κάθεσαι και μην τάξεις. Χτύπα και εσύ πάνω να θεμάσαι. Γιατί έρχονται ακόμα ενισχύσεις αυτούς από πίσω? Δεν τους φάγαμε. Α, είναι και ο Χίγι. Είναι ο αδερφός του He-Man. Όι, 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 όι. Οκ. Για να με ακολουθούνε, όχι. I will be back, κατά πάσα πιθανότητα. Θα το σκεφτώ. Πες μου ότι αυτός είναι ένας αντίπαλος. Τι έκανες εσύ ρε σε όλη τη μάχη, όχι αυτός τι κόσμο είναι. Τι έκανες ρε σε όλη τη μάχη, τι κάνεις εδώ? Δυο τάβες. Παιδιά, πουθενά να κάνουμε λίγο regen, κάτι βραδέρφια. Ένα κιούπι. Δεν ζητάω πολλά, ένα κιούπι θέλω. Σκρουδής. Οπ, αντίπαλοι, εδώ. Το άλογο μου που είναι, το σφύριξα. Οκ, okay, ένας NPC σκότωσε έναν άλλον NPC και κάπου το άλογο μου είναι εδώ πέρα και το βλέπω στο χάρτη. Α, να το. Ω, ανέβηκε σωστά αυτή τη φορά. Λοιπόν, πάμε. Πλάκα, είναι σε βέβαια το QP τόση ώρα. Θα ήθελα λίγο περισσότερο health, αλλά εντάξει. Ωραία, και άλλο QP. Blur effect. Ο χαρακτήρας μας είναι μεθυσμένος σε κάτι τέτοιο. Ω, κοτόπουλο! Kentucky Fried Chicken! Για να το δούμε. Ω, that's a stuff. Μοιάζει σαν κάτι που παίζει την Aliens. Ωραία. Παίρνω το άλογο ατόμο και πάω. Για να μπορώ να κάνω μουσου από το άλογο μου πάνω. Όι! Οκ. Αυτό ήτανε... καλό! Ωραία. Fear the Tiger of
κάτι. Fear it. Fear it very hard. Σαν να παίζω Καρμαγκέδον νιώθω αυτή τη στιγμή. Γεια σας 900 enemies. Πού βγήκε το άλογο? Το εξαφανιζόμενο άλογο είναι εξαφανιζόμενο. Δεν εντυπωσιάστηκα. Ποζέρι. Εν τω μεταξύ, ο δεν εντυπωσιάστηκα ποτέ και για κανένα λόγο. Πάω στοίχημα ότι αν έβλεπε Ανίτα Πάνια θα έχει ακριβώς την ίδια μούρη. Εν τω μεταξύ, πού είναι αυτό το σπαθί? Γιατί δεν το έχω κανονικά. Λοιπόν. Οπα, οπα. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά... Αν θυμάμαι καλά πρέπει να τα σπάσω αυτά. Όχι. Πρέπει να σπάσω αυτές τις χύτρες και μετά ο τύπος δεν θα έχει να φάει ή κάτι τέτοιο. Οπα, έρχεται αρκετά κοντά και δεν μου αρέσει αυτό. Είναι από πίσω μου για την ακρίβεια. Οκ. Okay. All your hitters are belong to us. Me. Με αντρίκια φωνή. Me. Οκ. Αλήθεια. Οκ. Okay. Όλες οι μύγες σε αυτή τη γωνία του χάρτη έχουν πεθάνει φρικτά. Και επειδή με ποζέρι. Έτσι, αυτό θα πει flow of combat. Θα τελειώσω αυτό το παιχνίδι. Αυτή την πίστα. Πάνω στο άλογο. Αν καταφέρω να ανέβω πάνω. Ωραία, στρίψε. Στρίψε. Στρίψε, μάνα μου. Λάθος πίστα! Ήχα! Yeah! Έτσι, το άλογο ανθρώπινη ασπίδα. Η αλόγινη ασπίδα. Όχι, μάνα μου. Να είχα και λίγο μουσου τώρα. Τι καλά που θα ήτανε. Μουσου! Και λίγα hit points. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε hit points. Αγνοήστε με εμένα. Συνέχισε αυτό που κάνετε. Γιατί ακριβώς? Γιατί τρέχω από το combat. Αγνοήστε με. Soon says unit is in κάτι. Έλα, αυτή τη φορά το πέτυχε. Έτσι. You hide your fangs well, tiger. But what do you desire? To crush my enemies, see them driven before you. Because you brought conflict to the land. That is all. Simple and animalistic, you really are a tiger. But those fangs will draw more enemies. Okay, αυτός είναι ένας καλός τρόπος να πεθάνεις. Ω, και μετά πάρεις φωτιές. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα σταμάτησα να παίζω. Αυτό είναι το Dynasty Warriors. What is it? It's nothing. Μόλις σκότσα χίλιους εχθρούς. It's nothing. Come. Let's go home. Η μαμά σας έχει φτιάξει φασολάδα. Λοιπόν, μέχρι εδώ πέρα απ' έξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε.
Αυτό ήταν στη Warriors 7, PS3 version. Was the dream of the tiger one that could remain only in the realm of fancy? The might of Sun Jian helped bring an end to the Yellow Turban Rebellion. The Yellow Turban Rebellion. The fame and prestige earned by the Tiger of Jiangdong managed to surprise even the Imperial Court. Meanwhile, the Han Imperial Court lost the last vestiges of its authority and influence. Anyway, από ό,τι καταλαβαίνετε πολιτική, γι' αυτό σταματάω εδώ πέρα το βίντεο. Αυτά από μένα, καλή συνέχεια.